Το συντομότερο δυνατό και με καταληκτική ημερομηνία εντός Οκτωβρίου επιχειρεί σύμφωνα με πληροφορίες στο Υπουργείο Εσωτερικών να ολοκληρώσει τις αξιολογήσεις δομών των 325 δήμων και των 13 περιφερειών. Στόχος με την κατάργηση θέσεων αλλά και οργανικών μονάδων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να προκύψει άμεσα ο αριθμός των διαθέσιμων υπαλλήλων που θα ενταχθούν στη δεξαμενή των 12.500 του δεύτερου κύματος που με βάση τη συμφωνία με την Τρόικα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία αξιολόγησης έχει αναφορά σε 14 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως είναι γνωστό, η αξιολόγηση των δομών της δημόσιας διοίκησης δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Και όταν λέμε δεν έχει προχωρήσει καθόλου, σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης, υπουργεία, αποκεντρωμένες δομές του κράτους, αυτοδιοίκηση, περιφέρειες. Από την αρχή της χρονιάς, με πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Περιφερειών, ξεκίνησε μια προσπάθεια ούτως ώστε να δρομολογηθεί η αξιολόγηση των δομών της αυτοδιοίκησης και για το λόγο αυτό, μετά από πρόταση της ΕΕΤΑ και έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών, βγήκαν οι πρώτες προδιαγραφές για το σκελετό της αξιολόγησης δήμων και περιφερειών και επιλέχτηκαν μια σειρά από δήμοι και περιφέρειες οι οποίες θα αξιολογηθούν πρώτοι σε αυτήν τη φάση. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε μόλις τον προηγούμενο μήνα, γιατί τότε δόθηκε το πράσινο φως και το πλαίσιο της αξιολόγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έτσι, αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αξιολόγηση μια ομάδα 12 δήμων και περιφερειών. Ο Δήμος Κοζάνης δεν περιλαμβάνεται σε αυτούς. Όμως, με δικιά μας πρωτοβουλία, ήδη εδώ και 10-15 περίπου μέρες, ξεκινήσαμε μια συνεργασία με την ΑΝΚΟ, προκειμένου και οι υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης να αξιολογηθούν σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο που έχει βγάλει το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι ανάγκη όχι μόνο οι δήμοι και οι δομές τους, αλλά το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, όπως είπα και πριν, υπουργεία, αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ανεξάρτητοι οργανισμοί να προχωρήσουν σε αξιολόγηση, προκειμένου οι όποιες επιλογές γίνονται για κινητικότητα, για διαθεσιμότητα ή για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, να μην έχουν το χαρακτήρα του οριζόντιου μέτρου, αλλά να γίνονται εκεί που πραγματικά υπάρχει υπερβάλλον προσωπικό, εκεί που πραγματικά περισσεύει προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε σαν αυτοδιοίκηση είναι ότι αυτό που μας ενδιαφέρει, αυτό που είναι κυρίαρχο για μας, είναι το ότι πρέπει να προταχθεί η κινητικότητα στο εσωτερικό της αυτοδιοίκησης, γιατί αν από κάποιους δήμους περισσεύει προσωπικό και πιθανολογούμε ποιοι μπορεί να είναι αυτοί, υπάρχουν άλλοι τόσοι και περισσότεροι δήμοι στους οποίους υπάρχει σημαντικότατη έλλειψη προσωπικού. Συνεπώς, πρέπει να προταχθεί η έννοια της ενδοδημοτικής κινητικότητας, ούτως ώστε η αυτοδιοίκηση να απορροφήσει το υπερβάλλον προσωπικό και οι φορείς εκείνοι οι οποίοι τους λείπει πραγματικά προσωπικό να μπορέσουν να στελεχωθούν και να παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες.